Ευχαριστήστε, αδερφοί, λίγο να διαβάσουμε από τη σελίδα 1028 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, πρώτο κεφάλαιο και εξεδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο, εξεδάφιο. Θαυμάζω ότι τόσον ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνου που σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν σιτηνές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μετατρέψω στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και αν εμείς, οι άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν και τώρα πάλι λέγω, εάν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεό, ήζη τον αρέσκω εις ανθρώπους, διότι αν ακόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλους Χριστού. Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιον το κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινον, διότι ουδέ εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε εδιδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Διότι ακούσατε την ποτέ καταγωγή μου εν του Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολή είναι δίωκαν την Εκκλησία του Θεού και κακοποίων αυτήν, και προέκοπταν εις τον Ιουδαϊσμόν υπέρ πολλού συνηλικιώτες μου εν το γέννη μου, περισσότερων ζηλωτής υπάρχων των πατρικών παραδόσεων. Ότε όμως ευδόγησεν ο Θεός ο προσδιορίσας με εκ χιλίας μητρός μου και καλέσας με δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, δια να κηρύττω μεταξύ των εθνών, ευθύς δε συνεφουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβην εις τα Ιεροσόλυμα προς τους προεμίου Αποστόλους, αλλά πήλθον εις Μακεδονία, εις Αραβίαν, και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν, έπειτα μετά τρία έτη ανέβην εις Ιεροσόλυμα για να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρον, έμεινα παρά αυτού ημέρας 15, άλλον δε των Αποστόλων δεν είδω ημίν Ιάκωβον, των αδελφών του Κυρίου. Όσας δε σας γράφω, ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Έπειτα ήρθον τους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν προσωπικός αγνοούμενος εις τας εκκλησίας του Ιουδαίους, οίκουον δε μόνον ότι ποτέ διώκον ημάς τώρα κηρύττει την πίστη την οποία κάποτε κατεπολέμη και δόξαζαν το Θεό διε μου. Αυτός είναι ο Παύλος, αδελφοί. Αυτός είναι ο μοναδικός Απόστολος των Εθνών. Μοναδικός Απόστολος των Εθνών. Γιατί το μυστήριο της ευσεβίας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι Αγίω δια της Αναστάσεως αυτού, εφάνει πρώτον στους αγγέλους μετά την Ανάσταση, αλλά εκηρύχθη ο Χριστός στα έθνη και επιστέφθη στον κόσμο και εν τέλει ανελήφθη εν δόξη. Πώς εκηρύχθη στα έθνη? Από έναν άνθρωπο, τον Απόστολο Παύλο. Φοβερός άνθρωπος, μοναδικός άνθρωπος, ιδιαίτερος άνθρωπος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και μακάρι και εμείς να του μοιάσουμε, καθώς λέγει, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Να προσέξουμε να γίνουμε μιμητέ του Παύλου. Όχι άλλο Ευαγγέλιο, αλλά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο παρέλαβε ο Παύλος από τον Ιησού Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, όχι από ανθρώπους. Δεν θέλω να με διδάσκουν το Ευαγγέλιο του Χριστού άνθρωποι. Θέλω το Ευαγγέλιο του Χριστού να μου το διδάσκει ο ίδιος ο Χριστός.
Γι' αυτό όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι προσευχόμαστε, «Κύριε, δίδαξέ με Εσύ να καταλαβαίνω αυτά τα οποία Εσύ μας κηρύττεις». Δεν είναι ο άνθρωπος που κηρύττει, είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζει. Και θα σας το ξαναπώ και το έχω πει, όταν ανεβαίνω εδώ πάνω δεν ξέρω τι θα πω και όταν κατεβαίνω δεν θυμάμαι τι έχω πει. Και χαίρομαι γι' αυτό. Ιδιαιτέρως χαίρομαι και δεν λέω ψέματα, ο Θεός γνωρίζει ότι λέω όλη την αλήθεια. Γι' αυτό αγαπημένα μου αδέλφια, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να μένουμε και όχι στο Ευαγγέλιο των ανθρώπων. Είπε αυτός, είπε ο άλλος, είπε ο παράλλος. Δεν με απασχολεί τι λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Με νοιάζει εμένα. Τώρα λοιπόν, με αυτή τη λογική, τη λογική της πίστεως, της ταπείνωσης, της υπακοής στο Ευαγγέλιο του Χριστού, της υπηρεσίας στα αδέλφια μας, και της δουλείας στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, θα σταθούμε στα πόδια του Χριστού να συμμετάσχουμε στην κλάση του άρτου, δηλαδή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και πότε γινόμεθα κοινωνή του σώματος και του αίματος του Χριστού? Όταν μετέχουμε, τρώγοντες γίνονται κοινωνοί. Πότε δηλαδή ο άρτος γίνεται σώμα Χριστού? Όταν ο Χριστός είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου». Και όταν τώρα το λέει ο ποιμένας «Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα του Χριστού». Πιο μπροστά είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Και ο μετέχων γίνεται κοινωνός. Γιατί αν αδελφοί, τώρα που θα προσευχηθούμε, πιστεύουμε ότι αυτό το ψωμί γίνεται, όπως πίστευα εγώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σώμα Χριστού, τότε θα είμαστε τρομακτικά άθλιοι και ουτιδανοί αν πέφτουνε ψίχουλα κάτω, αν χύνεται λίγο κρασί κάτω και το πετάμε στα σκουπίδια, όντας το αίμα και το σώμα του Χριστού. Σώμα και αίμα Χριστού γίνεται όταν μπαίνει στο στόμα μας και το τρώμε. Τότε είναι σώμα και αίμα Χριστού. Μέχρι να ακουστεί αυτό το οποίο λέγει ο Κύριος, ευλογήσας, έκοψε και διαμήρασε τον άρτο, και κρατώντας ο καθένας στο χέρι του τον άρτο, τότε ακούστηκε η φωνή του Θεού, λάβετε, φάγετε, τώρα τούτο είναι το σώμα του Χριστού, και τρώμε το σώμα του Χριστού. Και στη συνέχεια, ευλογήσας το ποτήριον, διεμήρασε στα ποτηράκια, έδωσε, και όταν ο καθένας πήρε το δικό του ποτηράκι, τότε ο Χριστός είπε, και εδώ λέγεται, πίετε τώρα εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το υπερημών εκκλεινόμενον εις άφεση αμαρτιών. Μη γέννητο να είναι πριν και να το πετάμε στα σκουπίδια. Ο Θεός να μας φυλάει. Ας σηκωθούμε τώρα με πίστη, αλλά αδελφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μετανοήσουμε, γιατί αν δεν μετανοήσουμε τότε τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Γιατί μπορούμε να συμμετάσχουμε στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου, προς ευλογία ή προς κατάκριση. Κατάκριση σημαίνει καταδίκη. Γι' αυτό λέει είναι μεταξύ σας ασθενείς και πολλοί αποθνίσκουνε. Να μετανοήσουμε, δηλαδή να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού, να επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να μας συγχωρήσει από όλες μας τις αμαρτίες.
Ας έρθουν σας παρακαλώ οι πρεσβύτεροι.